Το θέατρο της Τετάρτης θα ακούσετε σήμερα τη χαριτωμένη κωμωδία του Alfred Savoir «Όταν η γυναίκα θέλει» με την κυρία Μέρι Αρώνη στο ρόλο της Νικόλ. Τους άλλους ρόλους αποδίδουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Λίλη Παπαγιάννη, Λούλου. Νίκος Καζής, Φιλίπ, Σάρμ. Νάντια Χωραφά, Ελέν. Νίκος Τζόγιας, Μαξίμ. Θανάσης Κατακουζινός, Γκαρσόνι. Νίκος Γαροφάλου, Μέτρ. Γιώργος Γαβριλίδης, Κοκ. Ιφηγένεια Λεκαράκου, Μάρθα. Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Δήμαρχος. Λουκιανός Ροζάν, αστυνόμος. Η μετάφραση και η ραδιοφωνική προσαρμογή είναι της Μίσης Κουδουμτζόγλου. Η μουσική επιμέλεια της Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Ηρακλήδη Μητρά. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Ραδιοσκηνοθεσία του Κώστα Κροντιρά. Ωραίος καιρός. Ναι, πνέει ότι ο ανατολικός άνεμος. Μπορώ να ξεφύγω λίγο από την αγκαλιά σου? Γιατί βαρέθηκες? Να βαρεθώ κοντά σου, χρυσέ μου. Ένα μόνο που κουράστηκα λίγο. Καλά, σήκω να ξεμουδιάσεις. Μα γιατί με βάζεις να κάθομαι στα γόνατά σου κάθε μέρα την ίδια ώρα? Είναι η ώρα του τρένου. Και ποιος μας λέει ότι η γυναίκα που περιμένεις θα έρθει απόψε? Κανένας. Εγώ όμως είμαι προνοητικός άνθρωπος. Α, και θέλεις όν και καλά να μας τσακώσει. Α, ναι, αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Θέλω να της δείξω ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που φαντάζεται. Ξέρεις, ισχυρίζεται ότι δεν είχα ποτέ μου φιλενάδα. Τότε θα ήταν καλύτερα να μας τσάκωνε σε πιο τρυφερές στιγμές. Θα ήταν πολύ πιο ύποπτο. Όχι, πάει πολύ. Όπως θέλεις. Εγώ μια φορά, ξέρεις, το ίδιο μου κάνει. Είσαι πολύ καλή. Δεν φαντάζομαι να σε πειράζει που σε φέρνω εδώ και σου μιλάω για μιαν άλλη. Α, κάνε τη δουλειά σου, παιδάκι μου. Ωραία. Στο κάτω-κάτω κάθε άντρας έχει τη λόξα του. Άλλος σε θέλει για ρομάντζα, άλλος για το κέφι του, άλλος για να σου λέει το μεράκι του. Εγώ τα πάω καλά με όλους. Προτιμώ βέβαια να σε κλαμαρίζω, αλλά καμιά φορά κλαίω κι όλα όταν μου το ζητάνε. Θέλεις να κλάψω τώρα? Όχι, γιατί θα βάλω κι εγώ τα κλάματα. Α, τότε να λείπει. Τα πολλά δάκρυα μπορεί να μας φέρουν καμιά βροχή. Λουλού, υποφέρω. Αχ, φτωχό μου αγόρι. Μα είναι λοιπόν τόσο ανυπόφορη. Τι λες, καλέ. Είναι μια θαυμάσια γυναίκα. Ου, καλά, όπως θέλεις. Εγώ έτσι το είπα για να σε παρηγορήσω. Είναι μια γυναίκα, πώς να σου πω. Δεν υπάρχει το τέρι της σε όλο τον κόσμο. Μόνο που δεν με καταλαβαίνει. Με αδικεί. Ξέρεις τι μου είπε λίγο πριν φύγει? Ότι είμαι άνθρωπος με περιορισμένο μυαλό. Ότι είμαι καθυστερημένος. Όχι και καθυστερημένος. Πες μου, Λουλού, εσύ που με ξέρεις, πώς με βρίσκεις? Καλέ, είσαι τρέλα, Σαρ. Ναι. Εγώ ξέρεις πως σε θαυμάζω. Ναι, ναι. Α, όλα και όλα. Εγώ νιώθω για σένα ένα θαυμασμό απεριόριστο. Έτσι, ε? Αμέ, είσαι ένας κύριος τόσο καθώς πρέπει, σοβαρός, καλός, ανοιχτοχέρης. Έτσι, ε? Προπαντός ανοιχτοχέρης. Λουλού. Τι αυτή είναι? Όχι, η αδερφή της. Αλλά θα της το πει. Γρήγορα, αγκάλιασέ με. Καλά, πρωτάρα είμαι. Μας είδε. Όχι ακόμα. Θες να ρίξω κάτω την κανάτα για να μας προσέξει? Δεν χρειάζεται, μας είδε. Λουλού, με αφήνεις μόνος, σε παρακαλώ. Δεν με χρειάζεσαι πια. Όχι, θα σε ξαναδώ σε λίγα λεπτά. Όπως θέλεις, Σαρμ, δεν βιάζουμε. Καλησπέρα, αγαπητή Ελέν. Όχι και έτσι, καλέ μου Σαρμ. Το κόλπο είναι πολύ παλιό, δεν πιάνει. Βρες κάτι άλλο. Α, έτσι. Έφερες αυτή τη γυναικούλα από το Παρίσι για να καταπλήξεις την αδελφή μου.
Για να της το πω μόλις γυρίσει, ε. Ώρες, ώρες κάνει άμα τυτούδι καημένε Σάρμ. Όχι, όχι, δεν θα μπορέσεις έτσι να κερδίσεις την Νικόλ. Μα τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Αυτό είναι δική σου δουλειά. Βρες κάτι καινούριο. Καμιά ευγενική χειρονομία που να της κάνει εντύπωση. Κάτι ξέρω κι εγώ, τέλος πάντων ψάξω. Ψάχνω, ψάχνω, μα δεν βρίσκω τίποτα. Καλά, καλά, μη στενοχωριέσαι. Μπορεί και να μην είναι απαραίτητο. Η Νικόλ σε εκτιμάει πολύ. Και νομίζω ότι τα πράγματα πήραν πολύ καλό δρόμο. Λες, μα τότε δεν καταλαβαίνω. Γιατί με άφησες τα κρύα του Λουτρού και έφυγε για το Παρίσι? Και ανησυχείς γι' αυτό? Αν ανησυχώ, λέει. Ελέν, εσύ που είσαι ισορροπημένη, δηλαδή θέλω να πω, εσύ που είσαι τόσο λογική, πες μου ότι δεν κινδυνεύω, ότι η Νικόλ δεν αγαπά άλλον. Καμιά φορά με πιάνει τέτοιος φόβος. Σκέψου, λέω να παρουσιαστεί καμιά φορά στα ξαφνικά κανένας άγνωστος μυστηριώδης αντίπαλος. Να λοιπόν, για να ησυχάσεις, διάβασε αυτό το τηλεγράφημα. Για δώσε μου. Έρχεται απόψε στις 2. Μόλις προφθαίνω να πάω στο σταθμό. Να κάτσεις εκεί που κάθεσαι. Το ξέρεις πολύ καλά ότι σου είχε απαγορεύσει να πας να την πάρεις. Ήθελα να πω ότι θα πάω προς το σταθμό. Ούτε και αυτό το συμβουλεύω. Μα δεν μπορώ να κάθομαι έτσι. Δεν με χωράει ο τόπος. Μα εσύ, παιδάκι μου, θα γίνεις ένας ανυπόφορος σύζυγος. Καθόλου. Γιατί όταν γίνω σύζυγος θα βρω την ησυχία μου. Κατάλαβες, θα μπω στο ρόλο μου. Μα για την ώρα δεν είμαι ο σύζυγος. Δεν είμαι ούτε καν ο αραβωνιαστικός. Η θέση μου είναι φοβερή. Είμαι ο υποψήφιος. Τι θέλεις να γίνει? Πρέπει να περάσει κανείς και από αυτό το στάδιο. Ύστερα η Νικόλ δεν είναι καμιά επιπόλαιη κοπέλα για να κάνει τρέλες. Θέλει να ζυγίσει καλά τα πράγματα. Δεν μπορεί να πέσει σαν όριμο μήλο. Και γιατί όχι? Μήπως δεν με ξέρει? Γνωριζόμαστε από χρόνια. Ήμουνα ο καλύτερος φίλος του ανδρός της. Του καημένου του Ντεμπολιέ. Που αν δεν βιαζόταν να πεθάνει θα τον είχαμε απατήσει οπωσδήποτε. Μα την αλήθεια, έρχονται στιγμές που λυπάμαι που πέθανε. Ξέρεις τουλάχιστον τι πήγε να κάνει στο Παρίσι η Νικόλ? Πήγε να δει τη θεία μας την Ελβίρα. Αυτό είναι το καμουφλάζ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν θέλεις μάλιστα να ξέρεις, πήγε να της πει ότι πήρε πια την απόφαση να σε παντρευτεί. Τι? Μάλιστα. Ησύχασες? Ελπίζω να σου φύγαν πια οι φόβοι. Τι είναι πάλι, δεν είσαι ευχαριστημένος? Όχι, όχι, ναι, δηλαδή όχι. Αφού είναι έτσι, δεν καταλαβαίνω. Τότε γιατί δεν με αφήνεις να πάω στο σταθμό? Γιατί δεν της αρέσει καθόλου ο συνωστισμός. Συνωστισμός? Εγώ μόνος μου είμαι συνωστισμός? Και βέβαια είσαι. Θα αρχίσεις να φωνάζεις, να χοροπηδάς από τη χαρά σου. Α, φίλε μου, και στις χαρές σου και στις λύπες σου είσαι ανυπόφορος. Άλλωστε να την έρχεται η Νικόλ. Ω, Θεέ μου, Νικόλ. Γεια σας. Νικόλ, ξέρεις τι μου έλεγε τώρα η Ελέν? Ότι αποφάσισα να σε παντρευτώ. Ναι, είναι αλήθεια. Πώς το δέχτηκε, Ελέν? Δεν έπεσε ξερός? Λίγο ήθελα. Ακόμα δεν τολμάει να το πιστέψει. Λοιπόν, Σαρμ, εδώ σου έχω γράψει όλα τα τερχάματα που έχεις να κάνεις. Βλέπεις πόσο σε σκέπτομαι. Χρυσή μου, Νικόλ. Άστα τώρα αυτά. Όταν κατεβαίνω από το τρένο δεν θέλω ζαχαρώματα. Ναι. Πέρασες καλά στο ταξίδι? Θαυμάσια. Μέχρι πρόταση γάμου μου έκαναν. Ναι. Ποιος? Ο κύριος που καθόταν απέναντί μου. Η Ελέν ξέρει καλά ότι δεν συνηθίζω να πιάνω κουβέντα μέσα στα τρένα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, παιδιά μου, δεν σταμάτησε να μιλά. Μου είπε μάλιστα και το όνομά του. Εσύ φυσικά δεν του απάντησες? Και βέβαια δεν του απάντησα. Αυτός τότε άρχισε να μιλά στην Τιτίνα, τη σκυλίτσα μου. Και η Τιτίνα? Του δάγκωσε το δάχτυλο. Και ύστερα από αυτό το γελίο επεισόδιο πιάσατε κουβέντα? Καθόλου. Έβγαλα έναν επίδεσμο και ένα κομμάτι τσιρότο από την τσάντα μου και του τύλιξα το δάχτυλο χωρίς να βγάλω μίλια. Ύστερα βουβή σαν τάφος, άνοιξα την εφημερίδα μου και άρχισα να διαβάζω. Στη ζωή μου λοιπόν δεν ξανάδα πιο μυστήριο άνθρωπο. Και εγώ δεν ξέρω πώς μπόρεσα να κρατηθώ σοβαρή. Δεν υπάρχει πιο φθηνός τρόπος να πιάσει κουβέντα μια γυναίκα από το να την κάνεις να γελάσει. Μα αυτός τους δοκίμασε όλους τους τρόπους, παιδί μου. Ακόμα και τον πιο δυναμικό. Τον πιο δυναμικό? Δηλαδή τι έκανε? Όχι αυτό που φαντάστηκες, όχι. Έκανε άλλο. Το αντίθετο. Τράβηξε το σήμα του κινδύνου. Και γιατί? Το τρένο σταμάτησε φυσικά. Του ζήτησαν 200 φράγκα πρόστιμο που τα πλήρωσε με τη μεγαλύτερη απάθεια. Και το τρένο ξεκίνησε πάλι. Λοιπόν, ξέρετε τι έκανε ύστερα? Τι? Το σταμάτησε άλλες 3 φορές. Κοντολογής πλήρωσε 800 φράγκα πρόστιμο. Και φτάσαμε και με μισή ώρα καθυστέρηση. Μα τρελός ήταν. Καθόλου, μου το εξήγησε ο άνθρωπος. Κάθε φορά, λέει, που τον έπιανε μια ακατανίκητη επιθυμία να με φιλήσει, τραβούσε το σήμα του κινδύνου για να μην το τραβήξω εγώ. Για να πούμε την αλήθεια, δηλαδή, αυτό ήταν πολύ λεπτό εκ μέρους του. Ο παλιάνθρωπος, τι έκανες για να τον βάλεις στη θέση του? Α, κάτι πολύ νόστιμο. Είδα που είχε σφινώσει το εισιτήριό του. Στο τζάμι το είχε σφινώσει. Φεύγοντας λοιπόν, πήρα με τρόπο το δικό του και έβαλα στη θέση του το εισιτήριο της Τιτίνας. Στην έξοδο τον σταμάτησε ένας υπάλληλος επειδή ταξίδευε με εισιτήριο σκύλου. Τότε κι εγώ, φεύγοντας, του έστειλα ένα πολύ πολύ χαριτωμένο χαμόγελο. Πήρα δρόμο και να με. Καλά, και όλα
όλα αυτά χωρίς να πεις λέξη. Λέξη. Σίγουρα θα με πήρε για μουγγί. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που ταξιδεύεις μόνη σου. Σάρμ, μόλις ανοίξει το στόμα σου, κάποια βλακεία θα βγει από μέσα. Νικόλ, σε παρακαλώ. Ορίστε μας. Θα ταξιδεύω όποτε μου καπνίσει. Τι δηλαδή. Θα πρέπει να άρχισε κι εσύ μαζί μου, γιατί. Θέλω να σε προστατεύω. Δεν χρειάζεται. Όταν ο άντρας που μου ρίχνεται δεν είναι του γούστου μου, ξέρω μια χαρά να προστατεύω τον εαυτό μου. Και όταν είναι του γούστου σου. Τότε τον προστατεύω ακόμα καλύτερα. Σαν να λέμε δηλαδή, ο κύριος του τρένου ήταν πολύ του γούστου. Μην είσαι ανόητη, μικρή μου. Λοιπόν, για πετε μου, τι ναι έχουμε εδώ. Πήρα γράμμα από τον άντρα μου. Ναι, και πού είναι, πού βρίσκεται τώρα. Στη Σαϊγκό. Α, μπράβο, του καλά κάνει. Και από το ξενοδοχείο τι ναι, ήρθε κόσμος. Αμπά, η σεζόν δεν άρχισε ακόμα. Τόσο το καλύτερο, θέλω ησυχία. Έρχεσαι μαζί μου, Ελέν. Να έρθω κι εγώ μαζί σα. Μα τι κολιτσίδα που είσαι, βρε παιδάκι μου. Δεν παίρνει παράδειγμα τον άντρα τη Ελέν που δεν είναι ποτέ του εδώ. Μα εκείνο είναι ναυτικό. Να γίνει κι εσύ. Νικόλ. Μα τι Νικόλ. Αυτό σου το φυσικό να είσαι συνεχώς μέσα στα πόδια μου, μου δίνεις τα νεύρα. Μα την αλήθεια θα σε είχα παντρευτεί από καιρό. Αν μάθεις τουλάχιστον να αναπνεύσω. Νικόλ, Νικόλ, μ' αγαπάς. Τρελαίνομαι για σένα. Έλα, άντε. Άντε, 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 σε λυπήθηκα. Έλα και εσύ μαζί μας. Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστημένος. Είναι στα κέφια της σήμερα. Δεν με καταλαβαίνει. Δεν με καταλαβαίνει. Γκαρσόν! Γκαρσόν! Πλησίασε, ναι, ρε, πλησίασε, μη φοβάσαι, πλησίασε. Κύριε? Έχετε καμιά μουγγί εδώ στο ξενοδοχείο? Μουγγί? Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, μια γυναίκα που δεν μιλάει, πώς το λένε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να με καταλάβεις, παιδάκι μου. Θέλω μια μουγγί. Έχετε τέτοιο πράγμα στο ξενοδοχείο σας, ναι ή όχι? Μπορούμε, αν θέλει ο κύριος, να τον προμηθέψουμε μια γριά αρθρητική. Τι να την κάνω, παιδί μου, την γριά αρθρητική? Εγώ θέλω μουγγί. Έχετε ή δεν έχετε? Δεν ξέρω, κύριε. Να ρωτήσω τη διεύθυνση. Μα σας βεβαιώνω, κύριε, πως αν υπάρχει έστω και μια εδώ γύρω, θα πρέπει να μένει στο ξενοδοχείο μας, γιατί είναι το πιο μοντέρνο, το καλύτερο σε όλη την περιοχή. Εμπρός, εμπρός, εμπρός. Πήγαινε να ρωτήσεις και φέρε μου ένα ουίσκι. Και τον οδηγό των τρένων. Χοπ, δρόμο! Καλέ, βέβαια. Δεν κάνω λάθος. Είναι ο Μαξ. Λουλου, τι κάνεις εδώ? Άστα, βαριέμαι. Βαριέμαι μέχρι αηδίας. Εσύ? Εγώ ψάχνω να βρω μια γυναίκα. Α, σου κάνω εγώ. Με συγχωρείς, μικρούλα μου, αλλά... Α, γιατί αν ήθελες. Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλή. Τώρα μεταξύ μας. Και ύστερα εμείς έχουμε ένα σωρό αναμνήσεις. Σώπα. Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάσαι? Ένα βράδυ που βγαίνεις από το Περοκέ, πέρσι. Το πέτυχες. Πού θέλεις να θυμάμαι τι έγινε πέρσι? Εντάξει, μπορεί και να έκανα λάθος. Πάντως χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Καλά, μόνη σου είσαι εδώ? Δεν θα το βρεις. Με κανένα νεαρό ερωτευμένο? Αμπά, που τέτοια τύχη. Με ένα κορόιδο. Κατάλαβα. Βρίσκεσαι εδώ επαγγελματικός. Καλά το πες. Μπορεί και να τον ξέρεις, είναι κύριος σαν και σένα. Τον λένε Σάρμ. Φιλίπ Σάρμ. Όχι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Είναι αρχιτέκτον. Μπα. Χτίζεις σπίτι? Έλα τώρα στις ανοησίες. Με έφερε εδώ για να τον παρηγορώ. Γιατί, τον στολίζει η γυναίκα του? Όχι ακόμα. Φαίνεται ότι η γυναίκα που αγαπά και θέλει να παντρευτεί του ψήνει το ψάρι στα χείλια. Όταν λοιπόν είναι στις μαύρες του, με φωνάζει και μου λέει το μεράκι του. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο διασκεδάζω. Ναι, το βλέπω. Αυτός, παιδάκι μου, δεν έχει άλλη σκέψη στο μυαλό του. Θέλει σώνει και καλά να της κάνει εντύπωση. Και κάνει πειράματα απάνω μου. Βλέπεις, εγώ το συμβουλεύω πως πρέπει να φερθείς αυτή τη γυναίκα. Κατάλαβα, του κάνεις φροντιστήριο. Όχι, δεν κατάλαβες τίποτα. Εγώ μονάχα προσποιούμαι ότι τον θαυμάζω. Και αυτός δηλαδή δεν θέλει τίποτα άλλο, μονάχα να τον θαυμάζουν. Έτσι είμαστε και οι δυο ευχαριστημένοι. Δεν είναι κι άσχημη δουλειά. Εμένα μου λες. Όσο κι αν φαίνεται εύκολη, καμιά φορά περνώ στιγμές πολύ δύσκολες. Γι' αυτό λέω. Αν ήθελες. Λυπάμαι, Λουλού, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πάει καλά. Και τώρα μίλησέ μου για σένα. Τι έγινες, χάθηκες από τη μέση. Δεν πας πουθενά πια. Αλλάζει κανείς, Λουλού, αλλάζει. Σοβαρεύτηκα. Πάνε πια οι τρέλες. Τώρα εργάζομαι. Εσύ εργάζεσαι? Πάει χάλας ο κόσμος. Σοβαρά σου μιλάω, παιδάκι μου. Κάνω μεγάλες επιχειρήσεις. Χρηματιστήρια, εισαγωγές, εξαγωγές, διπλωματία. Σόπα. Αλήθεια σου λέω και πίστεψέ με, είναι η πιο κατάλληλη δουλειά για μένα. Αγοράζω, πουλώ, ξαναγοράζω, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Από το ένα τρένο βγαίνω, στο άλλο μπαίνω. Ξέρεις που έπρεπε να βρίσκομαι τώρα? Στο εξπρες που πάει για την Πράγα. Μάλιστα, επρόκειτο να συναντήσω τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως για μια δουλειά, για μια μεγάλη δουλειά. Καλά, τότε γιατί βρίσκεσαι εδώ?
Είναι μια πολύ ανόητη ιστορία. Μα τι βλάκας που ήμουν να κατέβω. Τώρα θα πρέπει να πάρω την ταχεία που φεύγει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ωραία δουλειά. Επιτρέπετε, κύριε. Με λύπη μου γνωρίζω στον κύριο ότι δεν έχουμε μουγγί στο ξενοδοχείο. Αν θέλετε όμως μπορούμε να σας φέρουμε μια από το Παρίσι. Ευχαριστώ, να λείπει. Η μουγγί! Λουλού στρίβε. Τι? Η παστρίβε. Τι γκίνια είναι αυτή σήμερα? Κυρία, εγώ είμαι. Σας ζητώ μια χάρη, μόνο μια χάρη. Πέστε μου, είστε μουγγί, ναι ή όχι? Αν είστε στα αλήθεια μουγγί, τότε θα σκύψω με σεβασμό το κεφάλι μπροστά στην τόση σας δυστυχία που θα είναι και δική μου και θα φύγω για πάντα από κοντά σας. Αν όμως δεν είστε, αν χωρίς να έχετε αυτή την αναπηρία, μπορέσατε να αντισταθείτε 2 ολάκερες ώρες στη φλόγα των αισθημάτων μου. Αν τόσο πολύ μπορείτε να επιβληθείτε στον εαυτό σας, αν έχετε μέσα σας αυτή την ατσάλινη θέληση, τότε. Τότε είστε η γυναίκα που χρόνια ολόκληρα ψάχνω να βρω. Κυρία μου, αυτή τη στιγμή κρατάτε τη μοίρα μου στα δυο σας χέρια. Πέστε μου μία μόνο λέξη και είμαι δικό σας. Μήπως είσαστε και κουφοί? Τέλος πάντων, απαντήστε μου. Αν ξέρατε γιατί σας αγαπώ. Γι' αυτό σας το πείσμα, γι' αυτή σας την ξεροκεφαλιά. Κυρία μου, θαυμάζω βέβαια τη θέλησή σας. Ωστόσο κάτι πρέπει να μου πείτε κι εσείς. Αν θέλετε μπορώ να φύγω και να μην με ξαναδείτε. Αν ξέρατε τι θυσία έκανα για σας. Είχα μια σπουδαία, μια πολύ σπουδαία δουλειά στην Πράγα και την παράτησα για να τρέξω κοντά σας. Τι είναι αυτό που μου δείχνετε? Το εισιτήριο του τρένου? Δόξα να έχει ο Θεός. Ξέρω τουλάχιστον ότι δεν είστε κουφοί. Τώρα κάτι μπορώ να ελπίζω. Αφήστε με να σας εξηγήσω γιατί σας αγαπώ. Γιατί θα σας αγαπώ πάντα. Λοιπόν, ονομάζομαι Maxime de Saint-Hubert. Δεν πιστεύετε στον κεραυνοβόλο έρωτα? Ούτε κι εγώ πίστευα. Μα δεν αγαπώ σε εσάς μόνο τη γυναίκα. Αγαπώ το φερσιμό σας, το χαρακτήρα σας. Σας μιλώ σοβαρά, σοβαρότατα. Δεν με πιστεύετε? Σας κάνω πρόταση γάμου. Ξέρω, σκέπτεστε ότι ύστερα από το γάμο έρχεται το διαζύγιο. Όχι. Αν το ήθελα έτσι, θα είχα παντρευτεί πολλές φορές μέχρι τώρα. Όμως για μένα είναι ο γάμος. Είναι ιερός. Ελάτε, ας παντρευτούμε αμέσως. Θα μου πείτε βέβαια, δεν γίνεται αμέσως, χρειάζονται διατυπώσεις. Θεέ μου, τι ισορροπημένος άνθρωπος που είστε. Λοιπόν, αν βρισκόμαστε τώρα στην Αμερική, θα σας έπαιρνα από το χέρι και θα σας έτρεχα ίσια στον παπά ή στον πάστορα ή στον ραβίνο. Και εκεί, την ώρα του μυστηρίου, θα μάθαινα και το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας και τη θρησκεία σας. Τι περίεργο λοιπόν. Όσο πιο πολύ σας μιλώ, τόσο πιο πολύ σας αγαπώ. Η σιωπή σας με σφάζει, με τρυπάει σαν μαχαίρι. Καλά, τώρα βέβαια είναι αργά πια. Αύριο όμως, πρωί θα πάμε στην τράπεζα και θα γράψω όλη μου την περιουσία στο όνομά σας. Θα μου δίνετε εσείς το χαρτζιλίκι μου. Αν είστε τσιγκούνα, τόσο το χειρότερο για μένα. Μα και γιατί να περιμένουμε μέχρι αύριο? Ορίστε, δικά σας. Το πορτοφόλι μου, ορίστε η σιγαροθήκη, ορίστε και το ρολόι μου. Λοιπόν, είστε ευχαριστημένοι τώρα? Θέλετε και το δαχτυλίδι μου? Θεέ μου, τι κόφτρα, τίποτα δεν μάθησε. Λοιπόν, ακούστε, η μεγάλη απόφαση σε λήφθη. Σας παντρεύομαι έστω και μουγγί. Θα σας μάθω εγώ να μιλάτε. Ελάτε, κάντε μια μικρή προσπάθεια. Επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω. Ο κύριος Σαρμ, αραβωνιαστικός μου. Ο κύριος Ντε Σαντ-Χιουμπέρ, παιδικός μου φίλος. Μιλάει. Σας εύχομαι καλά ξεμπερδέματα. Και σας αφήνω τώρα. Μιλάει. Τι πάθατε, κύριε, και χτυπιώσατε έτσι? Μιλάει. Και βέβαια μιλεί. Δεν είναι καρά χρονιάρικο να μην μπορεί να μιλήσει? Τι το περίεργο βρίσκεται σε αυτό? Για εσάς, κύριε, μπορεί να μην είναι περίεργο. Για μένα όμως είναι καταπληκτικό. Α, κύριε Σαρμ, δεν ξέρετε πόσο ευτυχισμένος που είμαι και πόσο σας αγαπώ. Με αγαπάτε? Εμένα? Ό,τι αγγίζει αυτή η γυναίκα, ό,τι της ανήκει, μου είναι ιερό. Συνεπώς, σας αγαπώ. Είστε πολύ ευγενείς. Όσο για εκείνη, τη λατρεύω. Από την κορφή ως τα νύχια. Κυρία μου, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέτε, όμως αυτά τα πράγματα δεν τα λένε συνήθως σε έναν αραβωνιαστικό. Α, μα εσείς δεν είστε κανένα συνηθισμένος αραβωνιαστικός. Δεν είμαι. Και βέβαια, η κυρία μου είπε, ο Σαρμ δεν είναι κανένα κοινό ανθρωπάκι, είναι ένας ανώτερος άνθρωπος. Ναι. Ένας άνθρωπος με κατανόηση. Ναι. Το είπε αυτό? Το είπε.
Η Νικόλ! Η Νικόλ! Νικόλ, τι όμορφο όνομα! Και αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, ναι? Θαυμάζει απεριόριστα την ανωτερότητά σας. Μα την αλήθεια μου, ανοίξατε τα μάτια. Mm-hmm. Έμαθα πράγματα που δεν τα ξέρα. Λοιπόν, ακούστε με. Αγαπώ την Νικόλ και τη θέλω. Μα τι πράγματα είναι αυτά που λέτε, κύριε? Μην εκνευρίζεστε, μην εκνευρίζεστε. Σας παρακαλώ, ψυχραιμία. Αν ήσασταν κανένας μικροαστός, θα σας έλεγα ίσως ψέματα. Αλλά μαζί σας θα ήταν ντροπή να μην είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, την αγαπώ. Καλά, αυτό το ξέρω, μου το είπατε. Λαμβάνω λοιπόν την τιμή να σας ζητήσω το χέρι της. Μα δεν είμαι ο παπάς της, κύριε. Και τι με αυτό? Εγώ έρχομαι σε εσάς γιατί έχετε κατανόηση. Είστε γενναιόδωρος. Κάνω έκκληση στη γενναιοδορία σας. Είστε καλός άνθρωπος, δεν είναι έτσι? Αυτό σας το απέδειξα. Με το να κάθομαι να σας ακούω με τόση ψυχραιμία. Ωραία, αγαπάτε την κυρία Ντεμπολιέ. Κυρία Ντεμπολιέ. Τα αγαπώ αυτό το όνομα. Ναι, ναι. Από ό,τι κατάλαβα, αγαπάτε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, υπάρχει ένα βασικό εμπόδιο. Η Νικόλ δεν σας αγαπά. Εμένα? Ναι. Με λατρεύει. Είμαι ο παιδικός της φίλος. Δεν τα ακούσατε που το είπε? Τη χόρεψα στα γονατά μου όταν ήταν κοριτσόπουλο και την κυνηγούσα στις γωνιές. Περίεργο. Ποτέ της δεν μου μίλησε για εσάς. Ήμουνα το κρυφό της όνειρο. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν είμαι κανένας βλάκας. Κατάλαβα ποιος είστε. Είστε ο άγνωστος του τέμου. Ο μυστηριώδης αντίζηλος. Λοιπόν, είστε φοβερός. Τίποτα δεν μπορεί να σας κρύψει κανείς. Και βέβαια εγώ είμαι. Λοιπόν, τι λέτε, θα αποσυρθείτε για χάρη μου? Δεν το έχω σκοπό. Μα δεν θα είστε ευτυχισμένος κοντά της. Αυτή θα σας παίζει στα δάκτυλα. Παραιτηθείτε, ελάτε, ελάτε, παραιτηθείτε. Κάντε το για χάρη μου. Μου είστε τόσο συμπαθητικός. Δεν είστε στα καλά σας, κύριε. Ποτέ. Καλά. Καλά. Τότε παντρευτείτε τι και σας υπόσχομαι να γίνω ο καλύτερός σας φίλος. Να μου λείπει. Και θα πάει περίπατο η τιμή σας, να το ξέρετε. Γιατί πάτε γυρεύοντας. Αν γίνετε εσείς ο σύζυγος, τότε κι εγώ θα γίνω ο εραστής. Θα σας πετάξω με τις κλωτσίες έξω από την πόρτα. Θα μπω από το παράθυρο. Άμα είστε ανυπόφορος. Λοιπόν, συμφωνεί, θα εξαφανιστείτε. Ελάτε στο κάτω-κάτω. Αυτοκτονήστε, βρε αδερφέ. Μα δεν θέλω. Τι θα πει, δεν θέλετε? Εδώ πρόκειται για την ευτυχία της. Μα δεν μπορώ, πώς το λένε. Δεν μπορώ να αυτοκτονήσω. Εσύ, παιδάκι μου, τον σκάς τον άνθρωπο. Τι πείσμα είναι αυτό το δικό σου? Γκαρσόν! Κύριε! Ένα ουίσκι. Έχετε κανένα δωμάτιο με σαλόνι και λούτρο? Μάλιστα, κύριε. Το θέλετε για σήμερα? Για σήμερα, για αύριο, για ένα χρόνο, για ένα μήνα, που θέλεις να ξέρω, παιδί μου. Μάλιστα, κύριε. Αν ο κύριος έχει την καλοσύνη να δει το δωμάτιο. Έρχομαι. Όχι! Δεν έρχομαι. Δίνε του, δίνε του. Κατάλαβα, κύριε. Του δίνω. Έρχεται πάλι. Ακόμα εδώ είσαστε? Πότε παντρευόμαστε? Κύριε De Saint-Hubert, αν σας κάνει κέφι να παριστάνετε τον τρελό, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Σας πληροφορώ όμως ότι εγώ, όχι μόνο δεν είμαι τρελή, αλλά αντίθετα είμαι μια πολύ πολύ ισορροπημένη γυναίκα. Τι ευτυχία! Είστε ακριβώς όπως σας φαντάστηκα. Ομολογώ ότι με διασκεδάσατε αρκετά. Χάρη σε εσάς το ταξίδι δεν μου φάνηκε ανιαρό. Ωραία. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Αλλά μέχρι εδώ. Ορίστε, πάρτε το πορτοφόλι σας. Πάρτε το ρολόι σας, πάρτε το μαντίλι σας, πάρτε τα και πηγαίνετε. Όχι. Κύριε De Saint-Hubert, σας παρακαλώ να με καταλάβετε. Έχω τακτοποιήσει έτσι τη ζωή μου που δεν υπάρχει πια θέση για περιπέτεια. Περιπέτεια? Θεός φυλάξει. Και ποιος σας μιλάει για περιπέτεια? Ένα αμφίβολο σύνδεσμο, χωρίς καμιά προοπτική για το μέλλον. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κυνηγάνε, κυρία μου, τον ποδόγυρο. Αν με θέλατε μόνο για μια μέρα, θα σας έλεγα όχι. Εγώ δεν σας προσφέρω μια χυδαία περιπέτεια. Εγώ προσφέρω έναν απόλυτο έρωτα, ιερό και επίσημο. Εγώ θέλω έρωτα και γάμο. Δεν σας πιστεύω. Εντάξει. Λοιπόν, φτάνουν πια τα λόγια. Ας αρχίσουν τα έργα. Πάμε μαζί αύριο στην τράπεζα. Ελάτε, ελάτε, πάμε. Σας οικειτεύω, Νικόλ. Νικόλ. Έτσι δεν σας λένε?
Πιστέψτε με, σας μιλώ σοβαρά, πολύ σοβαρά. Μα δεν ξέρω τίποτα για σας. Ούτε και θέλω να μάθω. Κι αν ακόμα σας ήξερα, θα σας έλεγα ότι είμαι μια πολύ πολύ λογική γυναίκα. Και ότι έγινα έτσι ίσως χωρίς να το θέλω. Όσο και αν σας φαίνομαι πολύ νέα, σας πληροφορώ ότι πρόλαβα και γνώρισα το μεγάλο έρωτα. Το πάθος. Και το πλήρωσα πολύ ακριβά. Όταν κατάλαβα πόσο γελάστηκα. Δεν έχω λοιπόν καμιά όρεξη να ξανακάνω πειράματα, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην τράπεζα. Όχι, κύριε. Δεν θα πάμε στην τράπεζα. Θα σας δώσω ό,τι εγγυήσεις θέλετε. Θα πάρετε όσες πληροφορίες θέλετε. Μα δεν θέλω άλλο πάρει και τούτο. Δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι θα αλλάξω τη ζωή μου επειδή γνώρισα έναν κύριο μέσα στο τρένο. Δεν πιστεύετε στη μοίρα. Εδώ δεν έχει καμιά δουλειά η μοίρα, κύριε. Εδώ έχετε να κάνετε με τη θέλησή μου και εγώ δεν σας θέλω. Πώς το λένε. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στην τράπεζα. Α, μα με ζαλίσατε με την τράπεζά σας. Βάζω στοίχημα λοιπόν ότι δεν έχετε πεντάρα. Λάθος. Έχω εκατομμύρια. Α, βάλαμε μπρος τώρα τα μεγάλα μέσα. Όχι, όχι. Παλιό το κόλπο δεν πιάνει. Και εξάλλου δεν θέλω. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν θέλω ούτε το πορτοφόλι σας, ούτε το ρολόι σας. Πάρτε τα όλα αυτά και πηγαίνετε στο καλό. Δεν θέλω να σας ξαναδώ. Αποκλείεται. Δεν φεύγω. Θα μείνω. Θα μείνω κολλημένο στο βράχο. Ε? Ναι, μπορώ να το πω, γιατί η παρομοίωση δεν έχει τίποτα το προσβλητικό για σας. Άλλωστε, εγώ είμαι το μύδι και εσείς ο δράκος. Α, θα με πιάσουν τα νεύρα μου, θα φωνάξω το Σαρμ. Α, τώρα μάλιστα. Και δεν τον φωνάζετε, εκεί κάτω είναι, στο πάρκο. Οφείλω όμως να σας προειδοποιήσω ότι η αφοσίωση αυτού του κυρίου δεν είναι όπως την φαντάζεστε. Σοπάτε. Όχι, δεν σοπαίνω, γιατί σας αγαπάει πολύ λιγότερο από όσο νομίζετε και θα σας άφηνε να του φύγετε χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Ο Σαρμ μου είναι αφοσιωμένο στα σκυλάκι. Τρία ολόκληρα χρόνια υπομένει καρτερικά όλες μου τις ιδιοτροπίες. Όλα μου τα καπρίτσια χωρίς να βγάζει μιλιά. Η επιθυμία μου του είναι προς τα γη. Από αυτούς να φοβάστε. Τι λέτε τώρα, αυτός πεθαίνει για μένα. Καλή τι παραμύθια είναι αυτά. Κι όμως δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βλέπει την ώρα να τον αντικαταστήσω στο πλευρό σας. Δεν πιστεύω λέξη από όσα μου λέτε. Κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Θα σας πάρω στην αγκαλιά μου. Τι, τι. Στα ψέματα. Λέω, ας πούμε, λέω ότι ας πούμε σας κρατώ στην αγκαλιά μου και ξαφνικά μπαίνει ο Σαρμ. Λοιπόν, ξέρετε τι θα γίνει. Θα σας χαστουκίσει. Ο Σαρμ. Η σειρά μου τώρα να γελάσω. Αυτός είναι ένα αξιοθρήνητο ανθρωπάκι. Λάθος, κύριε. Είναι ένα ανθρωπάκι πολύ πολύ γυμνασμένο μάλιστα. Έχει μια γροθιά αυτός. Τόσο το χειρότερο για μένα. Θα δοκιμάσω. Λοιπόν, βάζουμε μπρος το πείραμα. Πολύ καλά. Δέχομαι. Δέχομαι. Όχι γιατί αμφιβάλλω, αλλά... λοιπόν, ξέρετε, μια μέρα ο Σαρμ ξάπλωσε κάτω ένα μαντράχαλο 2 μέτρα επειδή με ενοχλούσε. Δέχομαι λοιπόν μόνο για να έχω την ευχαρίστηση να δω το Σαρμ να σας πάει τα μούτρα. Ελάτε. Εμπρός, ελάτε. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Ναι, πιο κοντά. Φτάνει τόσο, φτάνει. Και τώρα πάρτε με στην αγκαλιά σας. Σας πήρα. Μη με παραπέρνετε όμως, παρακαλώ, γιατί τότε θα σας χαστουκίσω εγώ. Φιλίπ! Φιλίπ! Έξω στον κήπο είναι ο κύριος. Αχ, τι κρίμα, κύριε, να σας πάσουν αυτό το ωραίο κεφαλάκι. Τι κρίμα. Ναι, και αυτά τα ωραία σας τα δοντάκια που θα πεταχτούν από εδώ και από εκεί. Οι τραπεζίτες, οι φρονιμίτες. Αχ, αλήθεια, βγάλατε φρονιμίτη. Τα καημένα όλα. Τα καημένα. Σε ένα λεπτό θα είναι εδώ. Κιόλας. Καλά καθόμαστε έτσι. Έρχεται. Αφήστε με λοιπόν, δυστυχισμένε. Αφήστε με. Νικόλ! Σαρμ! Τι? Κύριε, παρετούμε. Τι? Δεν σας το έλεγα. Νικόλ, δεν σου κρατώ κακία. Θυσιάζομαι. Και με σπαραγόν ψυχή σου λέω. Ζήσε ευτυχισμένη. Τι λέει? Κύριε Ντεσόν Ντουμπέρ, είναι δική σας. Φροντίστε να φανείτε άξιος. Σας τη δίνω. Τι? Με ποιο δικαίωμα, κύριε? Με δίνεις? Και τι σου είμαι, κύριε, εγώ που με δίνεις? Ήμουν ποτέ δική σου? Μα Νικόλ. Α, το βλάκα. Αναρωτιέμαι πως φαντάστηκα ότι αυτό. Μα Νικόλ, η χειρονομία. Χάσω από μπροστά μου. Φεύγα. Δεν με καταλαβαίνει. Δεν θα με καταλάβει ποτέ. Μα είναι απίστευτο. Αυτός ο άνθρωπος ζήλευε και τον ίσκιο μου ακόμα. Ελάτε τώρα, ας μην ασχολούμεθα πια με αυτόν. Δεν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πέστε μου, πότε παντρευόμαστε? Για σταθείτε εσείς, γιατί με φιλήσατε στο στόμα. Καλά, δεν το ξανακάνω. Πολύ φρόνημα από μέρους σας. Λοιπόν, πότε παντρευόμαστε? Α, μα ανυπόφορε άνθρωπε πια, αφού δεν σας γνωρίζω. Ακούστε, πάμε στην... Σιωπή.
Μια φορά ακόμα αν μου το πείτε να πάμε στην τράπεζα και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα με πιάσει νευρική κρίση. Τι έχετε? Τι έχω? Με σκάσατε. Δεν σας ξέρω, κύριε. Καλά, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Φταίνε οι συνθήκες. Όλος ο κόσμος, οι μπαμπάδες μας, οι μαμάδες μας, κάποτε συνάντησαν το πρόσωπο που θα παντρευόντουσαν. Είναι πολύ φυσικό. Δεν είναι λόγος επειδή με γνωρίσατε στο τρένο να θέλετε να με βγάλετε από τη ζωή σας. Αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες. Όχι, ησυχάστε. Δεν θα σας πω να πάμε στην τράπεζα. Στο κάτω-κάτω και αύριο μέρα είναι. Όχι. Θα σας πω εγώ τα οικογενειακά μου. Λοιπόν, ακούστε. Έχω ένα θείο στρατηγό. Καλό. Ναι. Και μια θεία παπαδιά. Και αυτό καλό. Δεν είναι και άσχημα. Λοιπόν, έχω μια πινακοθήκη από οικογενειακά πορτρέτα και ανάμεσα σε αυτά έναν αυθεντικό νατιέ. Έχω και περιουσία, ξέρετε. Ύστερα δεν είμαι και κανένας χασομέρης. Ασχολούμαι με μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις. Αλλά για να πούμε την αλήθεια, αυτές οι δουλειές θέλουν περισσότερο εμπιστοσύνη παρά κόπο. Με δύο λόγια, δεν έχετε απολύτως καμιά ικανότητα. Όχι και έτσι. Ελάτε τώρα όμως, ας τα αφήσουμε αυτά, ας αφήσουμε το εμπορικό μέρος της υποθέσεως και ας έρθουμε στο χαρακτήρα μου. Ξέρετε, είμαι πολύ αυθόρμητος. Όσο γι' αυτό, έχω προσωπική πείρα. Αυτό που λένε εγγλέζικο φλέγμα απέχει πολύ από την ιδιοσυγκρασία μου. Εγώ είμαι πέρα για πέρα αληθινός. Αυθόρμητος. Συνάμα όμως και σοβαρός. Με δύο λόγια είμαι πολύ χαριτωμένος, γι' αυτό και σας αρέσω. Μου αρέσετε. Δεν με βρίσκετε του γούστου σας. Για να πούμε την αλήθεια, δεν μου είστε και αντιπαθητικό. Νικό. Μη μ' αγγίζετε. Καλά. Και ανάμεσα στα τόσα μου προτερήματα, προσθέτω και τη μοίρα, την τύχη. Όπως όλοι οι μεγάλοι άντρες, φτάνω πάντοτε στην κατάλληλη στιγμή. Ο αραβωνιαστικός σας φέρθηκε με έναν τρόπο πρωτότυπο, σκανδαλώδη. Επεμβαίνω λοιπόν και παίρνω τη θέση του. Μα δεν σας. Α, μη μου πείτε πάλι ότι δεν με ξέρετε, γιατί τότε θα με πιάσει εμένα νευρική κρίση. Λοιπόν, ακούστε το σχέδιό μου. Θα εγκατασταθώ σε αυτό το ξενοδοχείο. Σε δύο μέρες θα είμαστε φίλοι. Σε τρεις αχώριστοι και αμέσως μετά παντρευόμαστε. Τρέχετε, κύριε. Η φαντασία σας πήρε πάλι δρόμο. Ναι, βλέπετε, είμαι άνθρωπος με πλούσια φαντασία. Πετε μου, Νικόλ, μου επιτρέπετε να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο? Δηλαδή, έχω κρατήσει κιόλας δωμάτιο. Να, η αδερφή μου. Ελέν, έρχεσαι πάνω στην ώρα. Να σου γνωρίσω τον κύριο Ντεσαντιμπέρ. Η αδερφή μου, η κυρία Λετελιέ. Η μέλουσα κουνιάδα μου. Κυρία μου, είστε χαριτωμένοι και σας αγαπώ. Με συγχωρείτε, πάω να ρίξω μια ματιά στο δωμάτιό μου και κατεβαίνω αμέσως. Νικόλ, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Σύμφωνοι, πετε μου μια μόνο λέξη. Μόνο μια λέξη, γλυκιά, τρυφερή. Βλάκα. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Νικόλ, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν πως απόψε το βράδυ κιόλα τα μαζεύουμε και δρόμο. Γιατί? Γιατί, ρωτάς γιατί? Μα δεν βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος θα μείνει εδώ. Θα πρέπει να τον βλέπω συνεχώς μπροστά μου. Να ακούω ερωτικές εξομολογήσεις. Να ακούω παλαβομάρες. Αφού λοιπόν δεν φεύγει αυτός, θα φύγω εγώ. Εσύ? Νικόλ, δεν σε αναγνωρίζω. Φεύγεις εσύ? Τι θέλεις να κάνω? Αυτός ο άνθρωπος μου δίνει στα νεύρα. Θα μου χαλάσει όλο μου το κέφι. Ώστε λοιπόν ο κίνδυνος είναι τόσο μεγάλος? Αυτός ο θεότρελος που έπεσε από τον ουρανό σου προξενεί τέτοιο φόβο? Σε τάραξε τόσο πολύ εσένα, το υπόδειγμα της φρονιμάδας και της ψυχρενίας? Εσένα, την Νικόλ? Άντε, τώρα πάψε κι εσύ. Τα νεύρα μου είναι σε κακό χάλι. Δεν μπορώ να σε ακούω να μου λες ανοησίες. Καλά. Ώστε τα αποφάσισες, φεύγουμε? Ναι. Όχι. Δεν ξέρω. Ατονάθλιο. Τόσο πολύ λοιπόν? Και ακόμα πιο πολύ. Έτσι μου έρχεται να χαστούκίσω, να δαγκώσω, να χρατζουνίσω κάποιο. Τον άθλιο. Θα πεθάνω, Λουλού. Να δεις που θα πεθάνω. Όπως θέλεις, χρυσέ μου. Πέθανε. Ναι, πες μου την αλήθεια. Πες μου εσύ που ξέρεις από τέτοια. Καλέ, τι λες, ήσουν υπέροχος. Σαν! Εδώ! Μα... Δεν έρχεσαι, λοιπόν, χάσου! Να μη σε ξαναδούν τα μάτια μου. Μα είναι φοβερό. Δεν με καταλαβαίνει. Δεν θα με καταλάβει ποτέ. Τον καημένο, πάω να τον παρηγορήσω. Πες του ότι θα πέσει στα πόδια μου αν θέλει να τον συγχωρέσω.